Η γιορτής ήταν η σημερινή για τον Δήμαρχο Καβάλας, Κωστή Σιμιτσή, μιας και η γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης είναι από τις πλέον δημοφιλείς εορτές του χριστιανισμού. Από νωρίς το πρωί, δεκάδες πολίτες αλλά και συνεργάτες του Δημάρχου πέρναγαν από το γραφείο του για να του ευχηθούν, ενώ τις ευχές του δεν παρέλειψε να στείλει ακόμη και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, που βρίσκεται στον Καναδά ως ομιλητής σε εκδηλώσεις για το χρυσό. Έλα! Τι κάνεις, πού είσαι, Έλα, ναι, έχουμε ωραίες πίτες εδώ, έχουμε ειδικότητα. Και ωραίες αντιδημάρχους. Αυτή απάντησε πριν. Λοιπόν, τι κάνεις. Έχουμε αρκετό κόσμο εδώ, σας επισκέπτεται. Μόλις σας πήρε τηλέφωνο, να δεν κάνουμε λάθος, και ο Δήμαρχος ο κύριος Λαμπάκης Αλεξανδρούπολης. Ναι. Ο οποίος μου ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στον Καναδά για να δει εκεί πέρα τα πράγματα, να κάνει ομιλίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να ξεφύγουμε λίγο από τις δουλειές μας. Για το χρυσό. Για το χρυσό, ναι, για το χρυσό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους καβαλιώτες, οι οποίοι με επισκέπτονται, μου παίρνουν τηλέφωνο, μου έχουν στείλει δώρα, λουλούδια. Είναι μια έκφραση αγάπης, πέρα από κόμματα, παρατάξεις ή την άσκηση της καθημερινής διοίκησης. Είναι κάτι το οποίο είναι καθαρά ανθρώπινο και τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ για όλα. Λοιπόν, εύχομαι και στους συνονόματός μου, Κωνσταντίνου, στις Ελένες, στις Κωνσταντίνες, αλλά και σε όλο τον κόσμο, να έχει υγεία και χαρά και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτής της περίοδου. Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, δεν αρνήθηκε να σχολιάσει και την επισημοποίηση μέσω των Ερτζιανών σήμερα το πρωί μιας νέας υποψηφιότητας για το Δήμο Καβάλας, της ομάδας του πρώην Προέδρου του Μουσείου Καπνού και επί χρόνια Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Βίζικα. Τώρα εδώ συζητάγατε, ο συμπολίτης μας εδώ ανέφερε και το όνομα του κυρίου Βίζικα, παλιός αυτοδιοικητικός, πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όντως υπάρχει φημολογία ότι ετοιμάζεται για να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος. Δημοκρατία έχουμε. Περιμένετε κάτι? Κοιτάξτε, όχι, δημοκρατία έχουμε βεβαίως και χρειαζόμαστε, χρειάζεται ο τόπος ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να προσφέρουν. Μπορεί να είναι ο Γιάννης, μπορεί να είναι ο Μίτσος, ο Κώστας, ο Σωτήρης, όποιοι να είναι. Όλους τους χρειάζεται ο τόπος. Κανέναν δεν πρέπει να αποκλείουμε και κανένας δεν πρέπει να μένει έξω από το παιχνίδι της πολιτικής, ας το πούμε έτσι, ιδίως σε επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί περνάμε δύσκολες εποχές και καθένας με το μικρό του λιθαράκι πρέπει να βοηθήσουμε τον τόπο μας, την Καβάλα, τους Καβαλιώτες. Η εμπειρία τέτοιων ανθρώπων παίζει το ρόλο της για να ξανασχοληθούν με τα αυτοδιοικητικά. Ουδείς ένα αντικατάστατο, θέλω να πω, καταρχάς, και όλοι είναι χρήσιμοι. Τέλος, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην αυριανή συνάντηση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα, τονίζοντας ότι ένα από τα καυτά ζητήματα είναι οι χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ κοινωνικών λειτουργιών του Δήμου για το κενό διάστημα από την ολοκλήρωσή του μέχρι και τη νέα προγραμματική περίοδο από το 2014 έως το 2020. Υπάρχουν πάντοτε θέματα επικαιρότητας, όπως είναι για παράδειγμα έτσι, πολύ ζωντανό και μας καίει το τι θα γίνει με τους παιδικούς σταθμούς την ερχόμενη περίοδο, σχολική περίοδο εννοώ, όχι προγραμματική, δηλαδή το 2013-2014. Το Σεπτέμβριο του 2013 με την άνοιξη μέχρι τον Ιούνιο περίπου του 2014, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εξασφαλισμένους πόρους. Ναι, μεν. Η καινούργια προγραμματική περίοδος, το καινούργιο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα έχει πολλά χρήματα για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τον κοινωνικό τομέα, αλλά αυτά θα αρχίσουν να τρέχουν ουσιαστικά από τη σχολική χρονιά 2014-2015. Άρα θα έχουμε ένα κενό που είναι αυτή η μεταβατική περίοδος τώρα που τελειώνει το τρέχον ΕΣΠΑ και πριν ξεκινήσει το καινούργιο ΕΣΠΑ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα που μας καίει. Υπάρχουν τρόποι να μαζευτούν λεφτά από τα διάφορα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πιέζει, για το οποίο πιέζει η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και ένα χρόνο. Έχω ζητήσει από τους γονείς να βάλουν υπογραφές σε ένα κείμενο το οποίο έχει διακινηθεί από τους παιδικούς σταθμούς. Μάλιστα, αυτό το κείμενο
έχει υπογραφεί από τους γονείς όχι μονάχα των δικών μας, των δημοτικών παιδικών σταθμών, αλλά και των ιδιωτικών παιδικών σταθμών, γιατί και αυτοί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.